Καλησπέρα σας, καλή σας εβδομάδα. Καλώς ορίσατε για μία ακόμη φορά στο Prime Time της Δευτέρας, σε ώρα αιχμής, και η απόψινή εκπομπή έχει διπλό πρόσωπο. Θα ταξιδέψουμε σε δύο διαφορετικούς δήμους, σε δύο δήμους απαράμιλης ομορφιάς και εξαιρετικής δυναμικής. Σε δύο γειτονικούς δήμους του μεγαλύτερου δήμου της Κρήτης, αυτού του Ηρακλείου. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα υποδεχθούμε τους υποψήφιους δημάρχους από τον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, ενώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, περίπου στις 11, θα υποδεχθούμε τον Δήμο Μαλεβιζίου. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τις Αρχάνες και τα Αστερούσια και χωρίς να χάνω χρόνο θα παρουσιάσω τους τρεις ανθρώπους που διεκδικούν τη δική σας ψήφο στις Αρχάνες και τα Αστερούσια την Κυριακή στις 8 Οκτωβρίου. Μαζί μας ο Δήμαρχος και εκ νέου υποψήφιος Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων με το Συνδυασμό Πολιτών Αυτοδιοίκηση Κοινή Πορεία, ο κύριος Μανώλης Κοκοσάλης. Καλησπέρα σας, κύριε Κοκοσάλη. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας. Η υποψήφια Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων με το Συνδυασμό Δήμος για Όλους, η κυρία Χρυσούλα Γιαννιδάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Γιαννιδάκη. Καλώς ορίσατε και εσείς. Σας ευχαριστώ. Ο υποψήφιος Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων με το Συνδυασμό της Λαϊκής Εισπύρωσης, ο κύριος Γιώργος Γενετζάκης. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε, κύριε Γενετζάκη. Καλησπέρα σας, άρχιες τους τηλεθεατές. Και θα ξεκινήσουμε ως ήθιστε με βάση πάντοτε τους κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας με τον εν ενεργεία Δήμαρχο και εκ νέου υποψήφιο Δήμαρχο Αρχανών Αστερουσίων, τον κύριο Μανώλη Κοκοσάλη. Κύριε Κοκοσάλη, σε δύο εβδομάδες από τώρα διεκδικείτε για μία ακόμη φορά την ψήφο των πολιτών, αντρών και γυναικών στις Αρχάνες και τα Αστερούσια. Τι είναι αυτό το διαφορετικό που πρεσβεύει ο συνδυασμός σας αυτή τη φορά με στόχο να κερδίσετε εκ νέου τον Δήμο? Κοιτάξτε, έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια, κύριε Δασκαλάκη, όλα αυτά τα χρόνια. Παλέψαμε ως Δημοτική Αρχή για τη λειτουργία του Δήμου μας, για να κατασκευάσουμε μεγάλα έργα στην περιοχή, να τα βάλουμε αυτά τα έργα που κατασκευάσαμε να λειτουργήσουν, να παλέψουμε για το καλό της κοινωνίας την οποία εκπροσωπούμε, έργα που έχουν να κάνουν με την παιδεία, με το περιβάλλον, με τα έργα οδοποιίας, με το κοινωνικό κομμάτι του Δήμου που ήταν πολύ σημαντικό. Μην ξεχνάτε ότι στο Δήμο μας περάσαμε και δύσκολα λόγω του σεισμού πριν 2 χρόνια. Προσπαθήσαμε όλα αυτά τα χρόνια να βάλουμε το Δήμο σε μια σειρά, να στηρίξουμε την οικονομία του Δήμου μας που ήταν πολύ σημαντικό, τα οικονομικά του Δήμου, γιατί περάσαμε από δύσκολα, με δεδομένο ότι έχουν μειωθεί και πάρα πολύ τα οικονομικά των Δήμων της τοπικής αυτοδιοίκησης τα τελευταία χρόνια. Εμείς καταφέραμε μια σωστή και διαχείριση, οικονομική διαχείριση του Δήμου, να μειώσουμε τα δάνειά του, να αποπληρώσουμε τις δικαστικές αποφάσεις, να κάνουμε μια χρηστή διοίκηση, να αγοράσουμε και να αυξήσουμε την περιουσία του Δήμου. Όλα αυτά τα υπάρχουν και μπορώ να σας πω και τα νούμερα αν χρειαστεί. Με ένα μεγάλο προϋπολογισμό έργων που έχουμε, ο προϋπολογισμός του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, κύριε Δασκαλάκη, ξέρετε, αγγίζει κοντά τα 57 εκατομμύρια ευρώ στο κλείσιμο της χρονιάς. Από 55 έως 60 εκατομμύρια ευρώ όλα αυτά τα χρόνια. Είναι ένας μεγάλος προϋπολογισμός για ένα Δήμο της ενδοχώρας. Τέτοιοι προϋπολογισμοί δεν έχουν μεγαλύτερη Δήμη στην Κρήτη. Όλο αυτό δηλώνει τη διεκδικητικότητά μας. Παλέψαμε λοιπόν για να κάνουμε την κοινωνία μας και την καθημερινότητα της κοινωνίας μας καλύτερα. Και πιστεύω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό τα έχουμε καταφέρει. Τα έχουμε καταφέρει και παλεύουμε καθημερινά. Είναι ένας Δήμος που είναι σε ανάπτυξη. Ένας Δήμος, παρά τα προβλήματα που μας έτυχαν όλα αυτά τα χρόνια, έχουμε μπει σε ένα σωστό δρόμο και παλεύουμε για το καλό της κοινωνίας. Με αυτό το δεδομένο, με τη δυνατότητά μας, τη διεκδικητικότητά μας, με το όραμα, το σχέδιο το οποίο έχουμε για την περιοχή μας, θεωρούμε και ξαναδιεκδικούμε την ψήφο των δημοτών μας. Και πιστεύω κιόλας ότι θα αναγνωρίσει η κοινωνία την πορεία που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια και θα μας τιμήσει με την ψήφο της. Κυρία Γιαννιδάκη, μια γυναίκα που διεκδικεί τα ενία του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, Δήμος για Όλους. Να υποθέσω ότι ο Δήμος για Όλους σημαίνει ότι θέλετε ένα Δήμο ο οποίος να έχει μια ισομέρεια, μια ισοτιμία με όλους τους πολίτες. Ακριβώς. Ποιο είναι το δικό σας διακύβευμα αυτών των εκλογών? Πολύ σωστά, κύριε Δασκαλάκη. Εγώ αποφάσισα να πήρα αυτή την απόφαση πρώτα απ' όλα γιατί αγαπώ τον τόπο μου. Και αυτό είναι ένα κίνητρο πολύ πολύ μεγάλο. Ζω στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, γεννήθηκα, μεγάλωσα εκεί, μεγάλωσα τα παιδιά μου εκεί. Είμαι σε καθημερινή βάση επαφή με τον κόσμο, γνωρίζω τα προβλήματα, τα βιώνω, τα ζω, τα ακούω. Αυτό λοιπόν, όλο αυτό με ώθησε στο να πάρω αυτή την απόφαση. Δουλεύω πολλά χρόνια και δουλεύω σκληρά. Αποφάσισα λοιπόν ότι μπορώ να δουλέψω για τον τόπο μου που τόσο αγαπώ. Αυτό ήταν και ο λόγος που πήρα αυτή την απόφαση. Μάλιστα.
Έρχομαι στον κύριο Γενετζάκη, υποψήφιο δήμαρχο Αρχανών Αστερουσίων με τη Λαϊκή Συσπήρωση. Επίσης ένα αυτοδιοικητικό πρόσωπο, κύριε Γενετζάκη. Είστε ένας άνθρωπος που συμμετέχετε στο Δημοτικό Συμβούλιο στις Αρχάνες και τα Αστερούσια. Θέλω να μου πείτε το δικό σας διακύβευμα αυτών των εκλογών. Η Λαϊκή Συσπήρωση έχει και μία ενιαία γραμμή στους Δήμους της Κρήτης. Το συναντάμε πολύ συχνά και εδώ στις συναντήσεις και στις τηλεμαχίες με συνυποψηφίους σας. Ναι, πολύ σωστά είπατε, κύριε Δασκαλάκη. Έχουμε ένα ενιαίο μέτωπο πάλης και τα τελευταία 4 χρόνια που ήμασταν εκλεγμένοι και εγώ προσωπικά με τη Λαϊκή Συσπήρωση μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο των Αρχανών Αστερουσίων. Για μας το σημαντικό είναι αυτή τη στιγμή να απευθυνθούμε πλατιά και μαζικά σε όλους τους δημότες, σε όλο τον κόσμο που μας ακούει αυτή τη στιγμή και να δυναμώσουμε μέσα από την δική του συμμετοχή, ψηφίζοντας το ψηφοδέλτιό μας, τη φωνή αυτή της διεκδίκησης απέναντι σε μια αντιλαϊκή πολιτική που βλέπουμε δυστυχώς καθημερινά ότι έχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Βλέπουμε, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια ειδικά, ότι ενιαία υπάρχει ένα μπλοκ όπου η εκάστοτε κυβέρνηση, οι περιφέρειες, οι δήμοι ακολουθούν μια πολιτική που είναι ενάντια στα συμφέροντα τα λαϊκά και το βιώνουμε καθημερινά και με τις πρόσφατες καταστροφές, είτε τα καλοκαίρια με τις πυρκαγιές, είτε το χειμώνα με τις πλημμύρες, αλλά και στην καθημερινότητά μας με την ακρίβεια που μαστίζει, τις λαϊκές οικογένειες και τους νέους γονείς κτλ. Θέλουμε λοιπόν να συνεχίσουμε και αυτή τη φορά ακόμα πιο δυνατή και γιατί όχι και με τα ηνία της Δημαρχίας, έτσι ώστε να δυναμώσει αυτή η φωνή που θα ασκεί μια αντιπολιτευτική κατεύθυνση και μέσα στα Δημοτικά Συμβούλια και στις περιφέρειες ηνιαία, είτε είμαστε αντιπολίτευση είτε έχουμε το Δήμο. Μάλιστα. Θέλω να πάμε λίγο στην ουσία της συζήτησης. Θα επαναλάβω ότι μ' αρέσουν οι σύντομες απαντήσεις που δίνετε. Θα ήθελα να το πάμε έτσι για να μπορώ να θέσω όσο το δυνατόν περισσότερα ερωτήματα. Θέλω εξ αρχής να πω στους φίλους από τον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο μέσα σε μία ώρα να θέσουμε όλα τα ερωτήματα και να αγγίξουμε όλα τα ζητήματα του όμορφου Δήμου. Όμως, σε κάθε περίπτωση, μία ουσιαστική εικόνα πιστεύω ότι απόψε θα βγει μέσα από αυτήν εδώ την πάντοτε δημοκρατική συζήτηση στα στούντιο της Crete TV. Κύριε Δήμαρχε, είστε ένας άνθρωπος που τις προηγούμενες εκλογές είχατε ένα πολύ υψηλό ποσοστό, δηλαδή ένα πολύ υψηλό ποσοστό των πολιτών στις Αρχάνες και τα Αστερούσια, νομίζω πάνω από 80%, είχε εμπιστευτεί εσάς και τον συνδυασμό σας. Κάνοντας την αυτοκριτική σας, 4 χρόνια μετά και μία ανάσα πριν τις εκλογές, υπάρχει κάτι που θεωρείτε ότι εδώ θα έπρεπε να το είχα τρέξει? Και βέβαια υπάρχουν πράγματα. Όσον αφορά το κομμάτι των υποδομών. Στο κομμάτι των υποδομών, κύριε Δασκαλάκη, οφείλω να σας ενημερώσω ότι θεωρώ ότι τα έχουμε πάει πολύ καλά στο κομμάτι των υποδομών. Αυτό που θα μπορούσαμε να τρέξουμε καλύτερα και να παλέψουμε θα ήταν η καθημερινότητα, την οποία οφείλω να ομολογήσω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη για όλους τους Δήμους. Δεν είναι μόνο για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Αν λάβει κανείς υπόψη του την έλλειψη του προσωπικού, την έλλειψη πόρων από την αυτοδιοίκηση, δυνατό θέλει μια καλή διαχείριση να μπορέσει να παλέψει την καθημερινότητα των ανθρώπων. Και όταν λέμε καθημερινότητα, τι εννοούμε με λίγες κουβέντες? Το ίδρευση-άρδευση, αγροτική οδοποιία, ηλεκτροφωτισμό των Δήμων, αυτά που κάνουν το Δημότη να τα θέλει και αυτά που κάνουν τη ζωή του καλύτερη, αν θέλετε, εν πάση περιπτώσει. Αυτή είναι η λειτουργία του Δήμου στο 60%. Και ύστερα, ό,τι μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο κάνει για την περιοχή. Στο κομμάτι των αναπτυξιακών έργων που με ρωτήσατε στις υποδομές, θεωρώ ότι ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων έχει πάει πάρα πολύ καλά. Και μπορώ να το πω και σαν τεχνικός, ως πολιτικός μηχανικός. Καταφέραμε μέσα από ένα διεκδικητικό πλαίσιο όλων αυτών των χρόνων και της προηγούμενης θητείας και τώρα, καταφέραμε να κάνουμε πάρα πολλά έργα στην περιοχή μας. Και όσον αφορά, βάλαμε πρώτο στόχο την παιδεία. Την παιδεία πρώτο στόχο. Και ενημερώνω και τους δημότες και εσάς που μας ακούν. Δεν υπήρξε σχολικό συγκρότημα του Δήμου που να μην παρέμβουμε. Και ανακαλώ τη μνήμη των δημοτών μου
Γυμνάσιο Λύκειου Αρχανών, Γυμνάσιο Μελεσσών, Γυμνάσιο Λύκειου Χάρακα, Πρώτο, Δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Αρχανών, Δημοτικό Σχολείο Μεσογοριού. Σε όλα τα σχολεία του Δήμου παρεμβήκαμε, έστω σε μικρότερη κλίμακα ή μεγαλύτερη κλίμακα, και αυτή τη στιγμή έχουμε άριστα σχολικά συγκροτήματα, με τα προβλήματά τους βέβαια, αλλά παλαιό. Τώρα πρόσφατα με το σεισμό παρεμβήκαμε στο Τεφέλια, ανακατασκευάστηκε. Τώρα μπαίνουμε ξανά με χορηγία, και το λέω και δημόσια, και ευχαριστώ και δημόσια τον εφοπλιστή, τον κύριο Μαρτίνο, που μας έδωσε 700.000 ευρώ να ολοκληρώσουμε το σχολείο του Χουδετσίου, με προσπάθεια των ανθρώπων και της κοινωνίας εκεί του Χουδετσίου. Δεν αφήσαμε στο κομμάτι της παιδείας. Στο κομμάτι του περιβάλλοντος, για να είμαι γρήγορος, γιατί πρέπει να τα πούμε αυτά. 7 βιολογικούς κατασκευάσαμε όλο αυτό το διάστημα, κύριε Δασκαλάκη. Αλλού κατασκευάζουν ένα βιολογικό και θεωρούν ότι είναι επίτευγμα. Εμείς σε όλο αυτό το διάστημα έχουμε κατασκευάσει 7 και ανακατασκευάσαμε και το βιολογικό των Αρχανών. Και αυτή τη στιγμή έχουμε άλλους 3 έτοιμους σε νέα προγράμματα να τα εντάξουμε. Στο κομμάτι το μεγάλο έργο, το κομμάτι της κομποστοποίησης. Πρώτη μονάδα κομποστοποίησης στην Ελλάδα. Είναι έτοιμη. Περιμένουμε το οργανικό το επόμενο διάστημα να μπει μπροστά. Στο κομμάτι οδοποιίας, παντού πήγαμε καλά σε αυτά τα έργα. Το πρόβλημα που εστιάζεται σε όλους τους Δήμους λόγω της έλλειψης του προσωπικού είναι η καθημερινότητα. Έχουμε ένα τεράστιο Δήμο από τις Πατσίδες μέχρι το Μαριδάκι. Δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμος. Η αγροτική οδοποιία, η άρδευση, είναι κομμάτια που μας προβληματίζουν και εκεί πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος. Κυρία Γιαννιδάκη, έρχομαι σε εσάς. Είστε ενεργός πολίτης, έχετε την δική σας ματιά, τη δική σας άποψη και μια ομάδα που σας ακολουθεί και συμπορεύεται μαζί σας. Να υποθέσω ότι ο λόγος που μπαίνετε στη διαδικασία να εκδικήσετε το Δήμο είναι κάποια πράγματα που θέλετε να αλλάξετε. Ποια είναι αυτά που πρέπει να αλλάξουν και ποια θεωρείτε ότι δεν έγιναν σωστά από την παρούσα Δημοτική Αρχή? Κοιτάξτε, εγώ βλέπω ότι ο Δήμος μας δεν έχει τόσο ανάγκη από μεγάλα και σπουδαία έργα, όσο έχει ανάγκη από μια καλύτερη ποιότητα ζωής του Δημότη. Ο Δημότης σήμερα ζει σε μια κατάσταση που δεν έχει πρώτα απ' όλα ένα καθαρό περιβάλλον, που δεν υπάρχει ένας σωστός δρόμος για να μπορέσουν τα παιδιά μας να περάσουν απέναντι, να διασχίσουν το δρόμο σωστά, δρόμοι χωρίς διαβάσεις. Δεν έχει αγροτική οδοποία, σωστή αγροτική οδοποία. Κατά συνέπεια τώρα Σεπτέμβριος μήνας και ξεκινάνε οι καθαρισμοί στους δρόμους. Μα το Σεπτέμβριο μήνα είναι δωρονάδωρον. Μετά από 20 μέρες θα αρχίσουν οι βροχές. Δεν υπάρχει λόγος λοιπόν να γίνει αυτό τώρα. Επίσης, τα χόρτα στους δρόμους, στα κημητήριά μας, είναι στο ένα μέτρο. Πάσχει ο Δήμος μας από τις ανάγκες τις καθημερινές. Αγροτική οδοποία, ίδρευση, άδρευση, καθαριότητα. Είναι 4 σημεία που θα σταθώ, γιατί είναι τα 4 σημεία που χρειάζονται νοικοκύρεμα. Δεν είναι δυνατόν η λάμπα να θέλει ένα εξάμηνο για να αλλάχτεί. Δηλαδή αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ με τίποτα. Όπως δεν το δέχονται και οι δημότες μας. Και τα παράπονα και τα προβλήματα που βρίσκουμε και που συζητάμε με τους δημότες μας είναι αυτά. Είναι η καθημερινότητα. Αυτό είναι το μείζον θέμα που απασχολεί το δημότη. Δεν τον απασχολεί το αν το κύτταρο κομποστοποίησης θα λειτουργήσει μετά από ένα μήνα, που είναι ένα σπουδαίο έργο, εννοείται. Δεν ακυρώνω προς Θεού, δεν ακυρώνω τα έργα που έχει φέρει εις πέρας η σημερινή δημοτική παράταξη. Αλλά στέκομαι στις ανάγκες του δημότη. Επίσης, η παιδεία, κτηριακές εγκαταστάσεις στα σχολεία μας. Πολλά σχολεία έχουν σοβαρά προβλήματα στις κτηριακές τους εγκαταστάσεις. Τα δεχόμαστε, τα ακούμε, τα βλέπουμε, τα καταγράφουμε. Παιδική σταθμή, κοινωνική πολιτική, βρεφική σταθμή. Σήμερα οι μητέρες κάθονται στα σπίτια τους και βλέπουν τα παιδιά, γιατί δεν μπορούν οι βρεφικοί σταθμοί να απορροφήσουν όλα τα παιδιά, ενώ έχουν τα βάουτσερ. Όλα αυτά λοιπόν είναι θέματα που μας απασχολούν και είναι θέματα καθημερινότητας που δυσκολεύουν τη ζωή του Δημότη. Εμείς θέλουμε να βελτιώσουμε στο έπακρο τη ζωή της καθημερινότητας του Δημότη. Και αυτή είναι η πρώτη ανάγκη σήμερα. Μάλιστα. Κύριε Γιαννιδάκη, έρχομαι σε εσάς. Βλέπω ότι και ο κύριος Κοκοσάλης και η κυρία Γιαννιδάκη αναφέρθηκαν στα μέτωπα της καθημερινότητας. Κατά ψέματα, τα θέματα της καθημερινότητας είναι αυτά τα ζητήματα που ο κάθε πολίτης θα συναντάει σε κάθε βήμα του, όσο προχωρημένος ή λιγότερο προχωρημένος είναι ένας Δήμος. Την άποψή σας. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή θα διαφωνήσω λίγο με τους προηγούμενους συνομιλητές μου. Με ποια έννοια το λέω? Ότι σε ό,τι αφορά τη διαπίστωση των προβλημάτων, μπορούμε πολύ εύκολα όλοι και εσείς καλύτερα και εμείς
να διαπιστώσουμε τα προβλήματα. Όλα αυτά τα οποία προαναφέρθηκαν όντως υπάρχουν. Το προηγούμενο διάστημα, βέβαια, οι δύο άλλοι υποψήφοι που είναι εδώ απόψε μαζί μας, μαζί τα ψήφισαν μέσα στο Δημοτικό Συμβουλίο. Όλα αυτά στα οποία προαναφέρθηκαν. Δηλαδή και στους προϋπολογισμούς που ψηφίζουμε κάθε χρόνο, όπου αναφέρθηκε ο κύριος Κοκοσάλης, ο Δήμαρχος, που όντως είναι υψηλοί προϋπολογισμοί, όπως είπε, της τάξης των 50-60 εκατομμυρίων, αλλά το κρίσιμο ζήτημα που καίει ουσιαστικά, να το πω έτσι απλά, την τσέπη του Δημότη, είναι στον απολογισμό. Όταν έχουμε μία κυβερνητική πολιτική και τώρα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων, όπου ο φορολογούμενος μέσα από την τσέπη του πληρώνει αδρά για να έχει υπηρεσίες, κρατικές υπηρεσίες, όπως είναι η παιδεία, η πρωτόβαθμια φροντίδα υγείας, η βρεφονιπιακή στήριξη κτλ. Έρχονται οι Δήμοι με τις δημοτικές αρχές, όπως είναι και η δική μας Δημοτική Αρχή, και τον καπελώνουν, του φορτώνουν ακόμα περισσότερα δημοτικά τέλη. Συγκεκριμένα στο δικό μας το Δήμο, στον τελευταίο προϋπολογισμό, είναι γύρω στο 1.300 εκατομμύρια ευρώ. Με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται ακόμα περισσότερο να προχωρήσει την καθημερινότητά του και τη ζωή του. Οπότε, σαφώς μπορούμε να διαπιστώσουμε αυτά τα προβλήματα και στα οποία αναφέρθηκε η κυρία Γιαννιδάκη. Το θέμα είναι πώς τα διεκδικείς και τι βάζεις σαν προτεραιότητα. Είναι διαφορετική λοιπόν η ανάπτυξη που εμείς θέλουμε και οι προτεραιότητες που βάζουμε, που είναι ουσιαστικά η κάλυψη όλων αυτών των αναγκών. Σχολική στέγη. Ο κύριος Κοκοσάλης αναφέρθηκε ότι έχουν γίνει παρεμβάσεις στα σχολεία του Δήμου μας. Όντως έχουν γίνει, αλλά εξωτερικά. Εννοώ για την ενεργειακή αναβάθμισή τους. Γιατί και αυτή είναι η κατεύθυνση που δίνεται οι επιχορηγήσεις, είτε από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, είτε από το ΕΣΠΑ κτλ. Αντισεισμική θωράκιση. Δεν έχουμε ψηφίσει κάτι, δεν έχουμε δει κάποια επίσημη ενημέρωση μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο από κάποια υπηρεσία που να μας πει ότι ναι, τα κτίρια, τα σχολικά, αυτή τη στιγμή στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων είναι ασφαλή. Με αποτέλεσμα οι γονείς, όταν ερχόμαστε καθημερινά μαζί τους σε επαφή, να εκφράζουν μια αγωνία και ένα άγχος, ιδιαίτερα μετά το μεγάλο σεισμό του 21. Κύριε Κοκοσάλη, τώρα εδώ, γιατί εδώ είναι κάποιες ανακρίβειες και πρέπει, σας παρακαλώ, επειδή εγώ είμαι απολογούμενος, το χρόνο που σας αναλογεί. Ναι, το χρόνο που με αναλογεί. Ποια αντισεισμική θωράκιση ο κύριος Γενετζάκης, τον οποίο δεν έχει χάσει ούτε ένα δημοτικό συμβούλιο και τα παρακολουθεί. Το γυμνάσιο Λύκειο Μελεσσών δεν στατικά ενισχύθηκε. Το βρεφονηπιακό του πύργου δεν στατικά ενισχύθηκε. Το νηπιαγωγείο του πύργου δεν ενισχύθηκε στατικά. Όλα αυτά δεν έχουν τέτοιο, δεν έχουν έρθει ή μάλλον δεν το παρακολουθείτε, μάλλον δεν το βλέπετε. Και σας το λέω λοιπόν ότι έχουν γίνει όλα αυτά και με μεγάλους προϋπολογισμούς. Τα τέλη που είπε ο κύριος Γενετζάκης, ας πει εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο από το 2014 και μετά μέχρι το 2023 που έχουμε την ευθύνη της Δημοτικής Αρχής, αν αυξήθηκε ένα λεπτό τα τέλη. Όπως τα βρήκαμε, έτσι τα αφήσαμε. Με σημειωτέων, κύριε Δασκαλάκη, με αύξηση του ενεργειακού κόστους τεράστια. Θα συνεχίσω να το λέω. Το 2019, 1.600 το ρεύμα του Δήμου. Το 2022 που έκλεισε η χρονιά, 3.400.000. Διπλάσιο ακριβώς ρεύμα, χωρίς να οφείλεται σε εμάς, οφείλεται στην αύξηση του ενεργειακού κόστους. Πάω σε αυτά που είπε η κυρία Γιαννιδάκη, για να είμαι σύντομος. Τι εννοείται, κυρία Γιαννιδάκη, οι βρεφονηπιακοί δεν έχουν προσωπικό? Αυτή τη στιγμή που πολύ καλά γνωρίζετε, έχουμε εκλογές. Δεν μπορούμε να πάρουμε προσωπικό. Αν θα παίρναμε προσωπικό αυτή τη στιγμή, θα μας κατηγορούσατε εσείς οι ίδιοι ότι είναι προεκλογικά και πάμε να υφαρπάξουμε την ψήφο των δημοτών. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι εκλογές, όσο το λέει και ο νόμος, για να προσλάβουμε κάποιους ανθρώπους για τους βρεφικούς. Όσον αφορά τα κτηριακά, κυρία Γιαννιδάκη, που είχατε και την ευθύνη των βρεφικών ως πρόεδρος της Κοινοφελούς. Δεν υπάρχουν τέτοιοι χώροι. Προκαλώ τον οποιοδήποτε. Πηγαίνετε στο βρεφονιπιακό των Αρχανών. Πηγαίνετε στο βρεφονιπιακό του πύργου. Τώρα ετοιμαζόμαστε να μπούμε στο βρεφονιπιακό των Πεζών. Λέτε ότι δεν παίρνουμε τα παιδιά. Όλα τα παιδιά των Δήμων θα τα πάρουμε. Και σύν της άλλης, κυρία Γιαννιδάκη, να γνωρίζετε ότι παίρνουμε και παιδιά και από το Σκαλάνι και από τα Σίμη και από το Θραψανό και τους ευρύτερους. Γιατί εμείς έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε στο βρεφικούς 6-7 βρεφικούς στο Δήμο. Αυτά δεν τα έχει άλλος Δήμος. Μην δημιουργούμε λοιπόν εικόνα. Όσον αφορά την καθημερινότητα, δεν είναι έτσι όπως τα λέτε. Το Σεπτέμβριο μπήκαν τα γκρέιτερ. Εσείς μάλλον δεν τα παρακολουθείτε. Εσείς δεν τα παρακολουθείτε. Τα γκρέιτερ και τα μηχανήματα δουλεύουν του Δήμου καθημερινά. Αλλά είναι τεράστιος όγκος της δουλειάς που έχουν να κάνουν.
Δεν τα παρακολουθείτε γιατί απέχετε το τελευταίο διάστημα από το Δημοτικό Συμβούλιο και δεν τα βλέπετε. Εκεί είμαστε και τα λέμε συνεχώς. Κυρία... Να συμμετέχετε, δεν τα βλέπετε. Κυρία Γιαννιδάκη, ο λόγος σε εσάς. Τέθηκαν κάποια θέματα, φαντάζομαι θα θέλετε να απαντήσετε. Έχω να απαντήσω, κύριε Δασκαλάκη, και θα αναφερθώ στη χρονιά του 2022, στη σχολική χρονιά, στο έτος 2022. Είναι μαρτυρίες γονέων. Είναι άνθρωποι που μας ενημέρωναν με μηνύματα, με γραπτές επιστολές. Μια μέρα δούλευε το τμήμα, μια δεν λειτουργούσε. Μια λειτουργούσε, μια δεν λειτουργούσε. Εξαναγκαζόντουσαν λοιπόν οι μητέρες να έχουν τα παιδιά τους στο σπίτι, γιατί αν βρισκόντουσαν στη θέση να αρρωστήσει εκπαιδευτικός, δεν υπήρχε αντικαταστάτης για να καλύψει το τμήμα. Άρα λοιπόν, αναγκαστικά τα παιδιά. Κύριε Δασκαλάκη, για να τα λέμε, γιατί το εκπαιδευτικό σύστημα των σχολείων το έχει mm-hmm. πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, όχι ο ναι. Δήμος. Όπως επίσης, το κάθε τμήμα στο βρεφικό, αν θέλετε να αναφερθούμε στους βρεφικούς, εφόσον εκεί έχουμε σταθεί, χρειάζεται δύο άτομα. Αυτή τη στιγμή, όπως και πέρσι, τη σχολική περίοδο του 22, υπήρχε ένας άνθρωπος στο κάθε τμήμα. Και δεν μιλάω για συγκεκριμένο βρεφικό, μιλάω για όλους τους βρεφικούς του Δήμου. Από την άλλη, κτηριακά, όταν ανέλαβα την Προεδρία της ΚΕΔΑ για δύο χρόνια, να θυμίσω στον κύριο Κοκοσάλη ότι ήταν η περίοδος COVID και δεν λειτουργήσαν οι βρεφικοί. Όμως κτηριακά, ναι, γίνανε κάποια πράγματα. Έστω και κάποια πράγματα, ανακατασκευάστηκαν όλοι. Γίνανε να λέτε εδώ πράγματα. Τις αλήθειες του ανθρώπου. Από το 19 έως και σήμερα το σκέπαστρο στην αυλή του βρεφικού αρχανών δεν έχει πανί. Τα σύρματα στα κάγκελα από παραβατικές συμπεριφορές κάποιων έχουν κοπεί επικίνδυνα. Δεν μπορούν οι βρεφοκόμοι να βγάλουν τα παιδιά έξω. Δεν θέλω να μπούμε σε τέτοιες λεπτομέρειες. Γιατί τρώμε το χρόνο μας, κύριε Δασκαλάκη. Λεπτομέρειες αυτά δεν είναι, συγγνώμη κυρία Γιαννιδάκη, ξεφεύγετε. Δεν είναι θέματα πολιτικής. Αν ένα παιδί πάει και σπάσει τα κάγκελα που το κάνουν καθημερινά, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, και πάνε και σκίζουν τα πανιά από πάνω και τα αντικαθιστούμε συνέχεια, δεν είναι θέματα τώρα να τα κουβεντιάζω αυτά. Στην ουσία να μπείτε. Και να σας πω και κάτι άλλο να το γνωρίζετε. Όχι, μισό λεπτό, να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω. Κύριε Γιαννιδάκη, θέλω να είμαστε σωστοί με το χρόνο. Με συγχωρείτε, κύριε Δασκαλάκη. Εγώ αναφέρω καταγγελίες γονέων. Αυτό καταθέτω εδώ σήμερα. Αν οι γονείς ψεύδονται και είναι ψευδή τα στοιχεία και τα μηνύματα που παίρνουν ότι δεν θα πάρουν τα παιδιά τους αυτή την περίοδο στους βρεφικούς, με συγχωρείτε, αλλά ψεύδομαι κι εγώ. Μάλιστα. Και πού το ξέρετε εσείς και δεν το ξέρω εγώ που είναι και δύο. Κύριε Κοκοσάλη, θα ήθελα να κάνω εγώ τις ερωτήσεις σας, παρακαλώ πολύ. Έτσι κι αλλιώς δίνω το χρόνο σε όλους να απαντήσετε. Είδατε, σας έδωσα κατευθείαν το χρόνο να απαντήσετε στον κύριο Γενετζάκη και την κυρία Γιαννιδάκη. Αμέσως μετά δώσα το λόγο στην κυρία Γιαννιδάκη. Θέλω να με αφήσετε. Εντάξει, να κάνω εγώ τον συντονισμό και αυτό αφορά και τους τρεις και όχι μόνο εσάς. Κύριε Γενετζάκη, έρχομαι σε εσάς, μιας και μιλάμε για την καθημερινότητα. Θέλω λίγο να σταθούμε στην ανομοιογένεια που παρουσιάζει ο Δήμος Αρχανών Αστερουσιών, όπως και οι περισσότεροι Δήμοι της ενδοχώρας. Δηλαδή, έχουμε μια περιοχή που είναι με τα αστικά χαρακτηριστικά των Αρχανών, έχουμε όμως και κεφαλοχώρια που επίσης έχουν αστικά χαρακτηριστικά και τα μικρότερα χωριά. Θέλω λίγο να σταθούμε στο κομμάτι των κυκλοφοριακών παρεμβάσεων. Είναι κάτι που είναι από τα πρώτα μηνύματα που μου έχουν έρθει σήμερα από τους τηλεθεατές. Κυκλοφοριακά, θεωρείτε ότι ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων θα μπορούσε να είχε κάνει παρεμβάσεις έτσι ώστε να αποκατασταθούν τυχόν προβλήματα? Ναι, να απαντήσω, κύριε Δασκαλάκη, αλλά θα ήθελα πρώτα να κάνω ένα σχόλιο για τα προηγούμενα που λέχθηκαν. Θα ήθελα όμως πολύ γρήγορα, γιατί δεν θέλω να μπαίνω τώρα στην λογική των ανταπαντήσεων. Απλά οι δύο επικεφαλείς των άλλων παρατάξεων εδώ επιβεβαιώνουν την κοκρομαχία που είπα και στην αρχή, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα και σε ό,τι αφορά το βρεφικό των Αρχανών, αλλά και σε όλα τα οποία ήδη υπόθηκαν, έχουν συμφωνήσει και στις κατευθύνσεις που έρχονται από την κυβερνητική πολιτική, χωρίς να κάνουν καμία νήξη και να διαφωνήσουν πουθενά σε ό,τι αφορά ότι οι Δήμοι αυτή τη στιγμή και οι περιφέρειες αναλαμβάνουν ευθύνες κρατικές, όπως είναι ο πολύ ευαίσθητος τομέας της προσχολικής αγωγής, με τους βρεφονιπιακούς κτλ., χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη χρηματοδότηση. Αλλά εδώ κάνουμε και λίγο εντυπώσεις. Τέλος πάντων, στο κομμάτι το κυκλοφοριακό, ναι, εννοείται, υπάρχουν μεγάλα προβλήματα. Το προηγούμενο διάστημα, μάλιστα, βλέπουμε ότι ειδικά μετά τους σημερινούς μήνες υπάρχουν καταστροφές και στην οδοποιία. Αλλά το σημαντικό ζήτημα είναι η αγροτική οδοποιία, που κατά τη γνώμη μας δεν έχει μπει καθόλου σαν προτεραιότητα, δεν έχει μπει καθόλου
στα τεχνικά προγράμματα, κάθε χρόνο που τα ψηφίζουμε, βλέπουμε ότι δεν είναι προτεραιότητα. Καθώς και η οδοποιία μέσα στα ίδια τα χωριά. Και βλέπουμε διάφορα ζητήματα που υπάρχουν. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο το τελευταίο, πριν από λίγο καιρό, είναι μάλιστα και στο χωριό στις Αγίες Παρασκευές, όπου όταν εμείς λέμε ότι η Δημοτική Αρχή το τελευταίο διάστημα του κυρίου Κοκοσάλη έχει δώσει προτεραιότητα στα συμφέροντα των λίγων και όχι στα συμφέροντα των πολλών, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα μείζον θέμα στο χωριό της Αγίας Παρασκευής, όπου εταιρείες συγκεκριμένες που ασχολούνται με το λατομείο στην περιοχή περνούν, επιλέγουν να περάσουν μέσα από το χωριό. Με σκοπό να μειώσουν προφανώς το κόστος. Άρα θεωρείτε ότι υπάρχει μια ανοχή από τη Δημοτική Αρχή για να προχωρήσει, ας πούμε, ένα ιδιωτικό συμφέρον, αυτό μας λέτε? Υπάρχει μια κατεύθυνση πολιτική, όπου ενώ έχουμε βάλει και εμείς προσωπικά, αλλά και οι ίδιοι οι δημότες, το ζήτημα το συγκεκριμένο, πολλές φορές μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, υπάρχει μια κολλησιεργία. Δεν έχει συζητηθεί όσο θα έπρεπε. Μόνο όταν οι ίδιοι οι δημότες και οι άνθρωποι που κατοικούν στις Αγίες Παρασκευές και στα περίχωρα, με τη συλλογή των υπογραφών τους, έφεραν το ζήτημα οργανωμένα και μαζικά μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι ώστε να μπορούμε να πάρουμε όλοι μια άρα, άποψη. Άρα, το μας λέτε, προκαλεί μια κυκλοφοριακή επιβάρυνση στις ναι, Αγίες Παρασκευές. Ακριβώς. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Κοκοσάλη, φαντάζομαι θα θέλετε να απαντήσετε στον κύριο Γενετζάκη. Προτού απαντήσετε, εγώ θέλω να θέσω ένα ερώτημα που έχει έρθει από τηλεθετή. Οι τηλεθετές ζητάνε να σας ρωτήσω αν υπάρχει μια κυκλοφοριακή μελέτη που θα μπορούσε να αλλάξει τα κυκλοφοριακά δεδομένα στις Αρχάνες και λόγω, λέει, του προβλήματος της στάθμευσης. Κοιτάξτε. Αυτό βεβαίως είναι ένα θέμα που αφορά και άλλες περιοχές του Δήμου. Πρώτον, να απαντήσω στο κομμάτι που είπε ο κ. Γενετζάκης, γιατί αναφέρθηκε σε συμφέροντα. Σε ένα δημόσιο δρόμο απαγορεύεται να σταματήσει η κυκλοφορία των οχημάτων. Όντως όμως αυτό που λέει ο κ. Γενετζάκης ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο, αφορά τα σνταλίγια στα μεγάλα οχήματα που περνάνε μέσα από τις Αγίες Παρασκευές και κατευθύνονται προς το λατομείο των ζωφόρων του Σαμπά. Δημιουργούν προβλήματα μέσα στο χωριό. Απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από αίτημα της Λαϊκής Συσπήρωσης. Έχουν προταθεί κάποιες λύσεις. Θα καλεστεί η εταιρεία να γίνει αυτή η αποσυμφόρηση μέσα από το χωριό. Αν δεν γίνει η αποσυμφόρηση, θα πάρουμε πιο ριζοσπαστικές λύσεις. Το να απαγορεύσει όμως οχήματα να σταματάνε να περνάνε από δημόσιους δρόμους, κύριε Δασκαλάκη, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και δεν εξυπηρετούνται συμφέροντα. Όσον αφορά την κυκλοφοριακή μελέτη. Αυτή τη στιγμή που με ρωτήσατε στις Αρχάνες, που είναι για το αστικό κομμάτι του Δήμου, κατασκευάζεται ένα έργο που έχει να κάνει με την ανάπλαση συνολικά μέσα στην αγορά, στην πλατεία των Αρχανών. Μέσα εκεί υπάρχουν κάποιες ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Υπάρχει το πάρκινγκ που φαίνεται στο οικόπεδο του Δήμου και εκεί που μπαίνουν τα υλικά αυτή τη στιγμή θα γίνει πάρκινγκ. Έχουν κατασκευαστεί 2-3 νέα πάρκινγκ στις Αρχάνες. Ψάχνουμε χώρους και έχουμε ήδη κάποια οικόπεδα του Δήμου εκεί στο ΚΑΠΗ δίπλα, σε άλλη έκταση του Δήμου από πάνω στο Βρεφικό, ώστε να γίνουν μικρές εστίες πάρκινγκ, ώστε να τραβήξει αυτή την κυκλοφορία και να μην είναι τα αυτοκίνητα. Οι Αρχάνες όμως, αυτό το διάστημα, κύριε Δασκαλάκη, υπάρχει μια έντονη επισκεψιμότητα στο χωριό. Και αυτό είναι καλό από τη μια. Αυτή η επισκεψιμότητα που έρχονται είτε από τουρίστες είτε από ανθρώπους από το Ηράκλειο που έρχονται να φάνε στην πλατεία ή οτιδήποτε άλλο, θα δείτε υπάρχει μια ζωντάνια στην πλατεία αυτή τη στιγμή. Αυτό πρέπει να το απορροφήσουμε. Με τα πάρκινγκ που φτιάχνουμε, με την μονοδρόμηση που κάνουμε από πίσω από το πάρκινγκ, όλα αυτά πιστεύουμε ότι θα απορροφήσουμε ένα κομμάτι. Αλλά η κίνηση των οχημάτων είναι μεγάλη. Κύριε Γιαννιδάκη, έρχομαι σε εσάς. Θα ήθελα τη δική σας πρόταση, γιατί το κυκλοφοριακό σε κάθε Δήμο, είτε μικρό είτε μεγαλύτερο, είναι ένας βραχνάς και αυτό αποτυπώνεται και στην αγωνία των ίδιων των τηλεθεατών γενικότερα, όταν μιλούν για θέματα καθημερινότητας. Δεν είναι λίγο. Παραδείγματος χάρη στο Ηράκλειο, το να διασχίζεις μια απόσταση 3 χιλιόμετρων για μία ώρα είναι ένα σοβαρό πρόβλημα της καθημερινότητας. Η πρόταση για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων και βεβαίως. Αντιλαμβάνομαι ότι οι Αρχάνες είναι η περιοχή που έχει τα πιο αστικά χαρακτηριστικά στο Δήμο σας. Ναι, εντοπίζεται όντως πρόβλημα στο κυκλοφοριακό στις Αρχάνες. Κρίνεται απαραίτητη η μονοδρόμηση κάποιων δρόμων προκειμένου να απεγκλωβιστεί όλο αυτό το πράγμα στα στενά δρομάκια των Αρχανών.
Επίσης, το πάρκινγκ είναι βασικό στοιχείο και πιο βασικό ακόμα θα έλεγα κάτι που θα μπορούσε να έχει λυθεί ήδη άμεσα, το πού θα σταθμεύουν τα λεωφορεία. Έχουμε πλήθος επισκεπτών στην καθημερινότητα, αυτό βέβαια μας τιμά και οπωσδήποτε θέλουμε τον επισκέψη, γιατί η επισκεψιμότητα φέρνει ανάπτυξη. Είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πολύ και το θέλουμε, αλλά για να το έχουμε πρέπει να έχουμε τις κατάλληλες υποδομές προκειμένου να φιλοξενήσουμε τους επισκέπτες που θα έρθουν για 2 ή για 3 ώρες. Το ίδιο ισχύει και για τους δημότες. Εάν υπάρχει πάρκινγκ, οπωσδήποτε και ο δημότης θέλει το αυτοκίνητό του να είναι ασφαλής και όχι πάνω στο δρόμο. Άρα λοιπόν, πρώτα απ' όλα να δημιουργηθούν θέσεις στάθμευσης για όλους τους δημότες. Ο Δήμος τα τελευταία χρόνια έχει αγοράσει αρκετά οικόπεδα προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει ως θέσεις πάρκινγκ. Όμως αγοράστηκαν και έχουν μείνει πάγια. Θέλω να σταθούμε, επειδή βλέπω ότι και δικαίως οι τηλεθεατές λένε ότι δεν είναι μόνο οι αρχάνες με αστικά χαρακτηριστικά. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Γενετζάκη και θα επανέλθω με μια γρήγορη τοποθέτηση από εσάς, γιατί υπάρχουν και κεφαλοχώρια στην περιοχή σας που μπορεί να έχουν προβλήματα κυκλοφοριακά. Κύριε Γενετζάκη, ο λόγος σε εσάς. Ήθελα να τονίσω και με διευκολύνει η ερώτησή σας ότι δεν ακούσαμε ποτέ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, για παράδειγμα, με αφορμή το κυκλοφοριακό ή την αγροτική οδοποιία, να διαφοροποιούνται οι δύο άλλοι επικεφαλείς σε ό,τι αφορά την κάλυψη των αναγκών, για παράδειγμα, με τους παράλληλους δρόμους που εξυπηρετούν στην περιοχή των Αστερουσίων, όπως είπατε και εσείς, γιατί δεν είναι μόνο οι Αρχάνες και η πλατεία των Αρχανών, και σε ό,τι αφορά τον τουρισμό ή την επισκεψιμότητα που έχουμε στις Αρχάνες. Για παράδειγμα, στα Αστερούσια, οι παράλληλοι δρόμοι που εξυπηρετούν κυρίως τους βιοπαλαιστές αγρότες με τα τρακτέρ τους, δεν έχουν μπει ποτέ στη συζήτηση. Και δυστυχώς, το θυμούνται εδώ και οι άλλοι δύο επικεφαλείς, έχουμε και γεγονότα δυσάρεστα στο παρελθόν, όπου αγρότες μπορεί να χάσουν μέχρι τη ζωή τους εξαιτίας αυτών των δρόμων. Όμως το σημαντικό που πρέπει να μας απασχολεί είναι ότι είτε μιλάμε για τα κεφαλοχώρια, είτε μιλάμε για τα μικρότερα χωριά του Δήμου, πρέπει να γίνει ένας ενιαίος σχεδιασμός που προτεραιότητα θα βάζει τις ανάγκες και των ανθρώπων και των μικροεπαγγελματιών μέσα, δηλαδή στους κεντρικούς δρόμους, στις πλατείες ή στην αγορά που λέμε, είτε είναι στις Αρχάνες είτε είναι σε άλλα χωριά, αλλά ταυτόχρονα να εξυπηρετεί και τον επισκέπτη με ελεύθερους χώρους πάρκινγκ, καθώς και τους ίδιους τους δημότες του κάθε χωριού που ζουν στο χωριό τους, έτσι ώστε να μπορούν με ασφάλεια να εξυπηρετηθούν και τους χειμερινούς μήνες. Δηλαδή, πρέπει να το δούμε ενιαία, να γίνονται αντιπλημμυρικά έργα. Δεν μας έχει απασχολήσει αυτό καθόλου τα τελευταία χρόνια. Θα σταθούμε σε αυτό, εφόσον το επιτρέψει ο χρόνος. Θα ήθελα μία τοποθέτηση από εσάς, κύριε Κοκοσάλη, να μιλήσουμε λίγο και για τα κυκλοφοριακά προβλήματα περιοχών που έχουν ημιαστική μορφή. Υπάρχουν κεφαλοχώρια στο δικό σας Δήμο και θέλω πάντοτε να μην περιοριζόμαστε, δεν είναι μορφή σε εσάς, αφορά τους πάντες, να μην περιοριζόμαστε μόνο στην περιοχή που έχει και τον μεγαλύτερο πληθυσμό. Κοιτάξτε, τα κυκλοφοριακά προβλήματα που εστιάζουν σε ένα αστικό κομμάτι όπως οι Αρχάνες δεν είναι το ίδιο με τα κυκλοφοριακά προβλήματα που είναι στα μεγάλα μας χωριά και στα χωριά γενικότερα. Δεν εστιάζεται μεγάλο πρόβλημα στα κυκλοφοριακά θέματα μέσα στα χωριά μας. Αυτό που εστιάζεται είναι στις Αρχάνες, που αντιμετωπίζεται, όπως σας είπα, γιατί η κυρία Γιαννιδάκη, γιατί έχουν μείνει οικόπεδα. Λάθος κάνετε. Αυτή τη στιγμή το ένα οικόπεδο που είναι εκεί, ανακατασκευάζεται το πάρκινγκ. Φτιάχνεται. Τώρα φτιάχνεται σε αυτή την εργολαβία, εκτός αν δεν το γνωρίζετε. Έχει πάρκινγκ οι Αρχάνες, θέλει περισσότερα. Και ήδη τα μελετούμε και τα σχεδιάζουν να γίνουν αυτά περιμετρικά, να διοχετεύσουμε τα αυτοκίνητα. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια κακή, δεν φταίνε μόνο τα πάρκινγκ, υπάρχει μια κακή νοοτροπία και των οδηγών και εμάς, που θέλουμε να παρκάρουμε όλοι απάνω στα πεζοδρόμια και θέλουμε να παρκάρουμε όλοι όπου βολέψει το δικό μας αυτοκίνητο. Αυτό πρέπει να γίνει και συνείδηση. Δεν φταίει μόνο δηλαδή ο Δήμος, φταίει και η νοοτροπία του οδηγού και αυτό πρέπει να το εστιάσουμε. Έτσι, και του επισκέπτη. Αλλά μην χρησιμοποιήσει πάλι το μπαλάκι της ατομικής ευθύνης. Μα δεν είναι θέμα ατομικής ευθύνης. Το να είναι ένας Δήμος καθαρός. Το να είναι ένας Δήμος. Ναι, το να έχει ένας Δήμος. Σωστή. Στην περίοδο της πανδημίας. Συγγνώμη τώρα. Συγγνώμη. Δηλαδή, διαφωνείτε ότι υπάρχει αυτό μια κακή νοοτροπία, όχι στο δημότη, και στον επισκέπτη. Να αφήσουμε το αμάξι όπου το βρούμε. Διαφωνείτε ότι υπάρχει μια κακή νοοτροπία, ότι να πετάξουμε τα σκουπίδια και δεν μας ενδιαφέρει πώς τα πετάμε.
Το διαφωνείτε αυτό. Υπάρχει, πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό. Υπάρχουν οι κάδοι να πεταχθούν τα σκουπίδια. Πώς δεν υπάρχουν. Σοβαρά μιλάτε. Υπάρχει το προσωπικό για να μαζέψει τα σκουπίδια. Το προσωπικό σας είπα. Κάνει πρώτα ο Δήμος ή ο Δήμαρχος. Μα προσέξτε, αυτά τα οποία όλα πρέπει να γίνουν για να ανταποδώσει τις υπηρεσίες στον Δημότη. Κύριε Γενετζάκη, σας παρακαλώ, ολοκληρώστε, κύριε Κοκοσάκη. Γιατί εγώ πήγα να κάνω μια παρέμβαση, με σταματήσετε. Και είχατε και δίκιο. Λοιπόν, μα και τώρα σταμάτησα. Αυτό εννοώ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για να ολοκληρώσουμε, αυτά που μπορεί να κάνει ο Δήμος Ριζενιτζάτης τα κάνει. Εγώ επισημαίνω και το γεγονός ότι και ο Δημότης έχει μια ευθύνη στη συμπεριφορά του. Και αν δεν θέλετε να το καταλάβετε, θα πηγαίνουμε συνέχεια έτσι. Και είναι λάθος. Δεν είναι κακό να πούμε ότι ο Δημότης έχει μια υποχρέωση να διατηρεί το Δήμο καθαρό, να προσέχει πού παρκέρει το αυτοκίνητο και πού ο καθένας μας. Δεν είπα κάτι κακό εγώ αυτή τη στιγμή και μην με έμφεστε γι' αυτό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έχουν γίνει παρεμβάσεις, κύριε Δασκαλάκη, για να ολοκληρώσει το ερώτημά σας. Ήδη κατασκευάζεται και ένα μεγάλο πάρκινγκ. Έχουν σχεδιαστεί το δεύτερο γήπεδο στο ΚΑΠΗ. Από πάνω στο βρεφικό είναι σχεδιασμένα και είναι και στην ανάπλαση τώρα τα 7 εκατομμύρια που έχουμε βάλει με την περιφέρεια να φτιαχτούν αυτά τα πάρκινγκ. Μάλιστα. Αυτά δεν φτιάχνονται όμως δια μαγείας και με μαγικά ραβιά. Θέλει σιγά-σιγά το σχεδιασμό του, την αδειοδότησή του, τη δημοπρασία του, το διαγωνισμό του να κατασκευαστεί αυτό το έργο. Πάντως υλοποιούνται και σχεδιάζονται κι άλλα. Αντιλαμβάνομαι ότι ένα από τα πολύ σημαντικά στοιχεία, κομβικά στοιχεία της καθημερινότητας, κυρία Γιαννιδάκη, είναι και το θέμα της καθαριότητας. Συνήθως η καθαριότητα πάει συνδυασμό με και με τα κυκλοφοριακά, γιατί όπου υπάρχει αυξημένη κυκλοφορία, υπάρχει και επιβαρημένη ενδεχομένως δυσκολία στην καθαριότητα. Θα ήθελα λίγο την άποψή σας πάνω σε αυτό. Θέλω να συμπληρώσω πρωτίστως κάτι που άφησα από την προηγούμενη ερώτησή σας για το κυκλοφοριακό. Θεωρώ ότι οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχουν ποδηλατόδρομοι σε όλο το Δήμο. Θεωρώ ότι στο κυκλικό του πύργου υπάρχουν παράπλευροι δρόμοι, έχουν γίνει ήδη ατυχήματα, έχουν χάθει οι άνθρωποι τις ζωές τους και αυτό θα ήταν ένας λόγος που θα έπρεπε να ρίξουμε το βλέμμα μας προς τα εκεί και να δώσουμε λύσεις σε αυτούς τους παράπλευρους δρόμους. Οπωσδήποτε αν υπάρχει πάρκινγκ, ο Δημότης θα πάει να παρκάρει το αυτοκίνητο του στο πάρκινγκ και δεν θα το αφήσει στη μέση του δρόμου. Και πάμε στο κομμάτι της καθαριότητας. Καθαριότητα είναι μισή αρχοδιά. Εμείς αυτό πρεσβεύουμε και λέμε θα νοικοκυρέψουμε το Δήμο. Αυτή είναι η λογική μας. Δεν είναι δυνατόν οι κάδοι των σκουπιδιών 4 χρόνια σε όλες τις ενότητες του Δήμου να μην έχουν πληθεί ποτέ. Δεν είναι δυνατόν να μαζεύονται τα σκουπίδια κάθε 2 μέρες. Δεν είναι δυνατόν μικροί δρόμοι που δεν περνάει το σκουπιδιάρικο να μην μαζεύονται τα απορρίμματα. Αυτά δεν μπορούμε να τα δεχτούμε, κύριε Δασκαλάκη. Πρεσβεύουμε λοιπόν ένα καθαρό Δήμο, θέλουμε ένα καθαρό Δήμο, θα κοιτάξουμε προς αυτή την κατεύθυνση προκειμένου να νιώσει ο Δημότης ότι ζει σε ένα ασφαλή περιβάλλον και να μην βλέπουμε αυτό το έσχος που βλέπουμε σήμερα. Σε όποια ενότητα και να πάμε, σε όποιο χωριό και να πάμε, μικρό ή μεγάλο, είτε χωμαρατερές θα συναντήσουμε στη μέση του δρόμου, είτε ακόμα και στο Δημαρχείο απ' έξω. Υπάρχει μια μίνι χωματερή. Ακόμα και εκεί. Δεν υπάρχει λοιπόν σωστός σχεδιασμός ότι έχει να κάνει την καθαριότητα και τα απορρίμματα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Με την επιστροφή θα σας ζητήσω, κύριε Κοκοσάλη, να τοποθετηθείτε, όπως και ο κύριος Γενετζάκης. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε 4 λεπτά μετά τις 10.30 εδώ ζωντανά σε ώρα αιχμής. Μαζί μας οι 3 υποψήφοι δήμαρχοι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Παρακολουθήσαμε την τοποθέτηση της κυρίας Γιαννιδάκη για την καθαριότητα. Προτού έρθω σε εσάς για να είμαι δίκαιος, θα πάω στον κύριο Γενετζάκη. Παρόλο που αναφερθήκατε, κύριε Γενετζάκη, σε θέματα καθαριότητας, αλλά σας δίνω στον χρόνο που σας αναλογεί. Ευχαριστούμε. Κύριε Δασκαλάκη, η καθαριότητα είναι πολύ τομής. Για παράδειγμα, είναι το προσωπικό που ασχολείται με την καθαριότητα. Και εδώ πραγματικά προκαλώ και την κυρία Γιαννιδάκη να μας πει, γιατί καλώς και ορθά αναφέρθηκε ότι ακόμα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο, από το Δημαρχείο υπάρχουν σκουπίδια. Κύριε Γιαννιδάκη, πότε διαφωνήσατε αυτά τα τελευταία 4 χρόνια που ήσασταν μαζί στην ίδια παράταξη με τον κύριο Κοκοσάλη, πότε διαφωνήσατε σε όλα αυτά τα οποία αφορούν την καθαριότητα, δηλαδή πού και πόσοι κάθε θα τοποθετηθούν? Ότι το τελευταίο διάστημα βγάλαμε κάποιους κάδους της ανακύκλωσης, καθώς δεν υπάρχουν οι αντίστοιχοι υπάλληλοι, οι κατάλληλοι υπάλληλοι για να τα μαζεύουν. Και βλέπουμε ότι περνάνε εβδομάδες και γεμίζουν οι κάδοι που αποτελούν υγειονομικές βόμβες. Πότε διαφωνήσατε σε όλα αυτά?
Μπορείτε να μας πείτε. Καταρχάς, το τελευταίο διάστημα, πάνω από 6 μήνες, δεν σας βλέπουμε και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κυρία Γεννηδάκη, θέλει να απαντήσετε, επειδή είναι ερώτηση επί προσωπικού. Φυσικά θα απαντήσω. Κύριε Γεννηδάκη, σίγουρα έχω αντιδράσει και έχω δείξει την αντίδρασή μου στο κομμάτι της καθαριότητας με πολλούς τρόπους. Ίσως εσείς δεν το είχατε δει ή δεν το είχατε καταλάβει. Από την άλλη πλευρά, το θέμα της καθαριότητας είναι κάτι που αφορά όλους μας, δεν αφορά μόνο εμένα. Και φυσικά στήριξα τα συμφέροντα του δημοτών μου, αντιδρώντας και για κάδους και για καθαριότητα και για, χόρτα, κόψιμο χόρτων και για τη φροντίδα των κημητηρίων που κι αυτά υστερούν στο κομμάτι της καθαριότητας. Εννοείται ότι αντέδρασε και υπάρχουν και επιστολές πάνω σε αυτά που έχω στείλει στο Δήμαρχο. Επίσης, το τελευταίο διάστημα, αν γνωρίζετε, έχω αποστασιοποιηθεί, γιατί έχω ανεξαρτητοποιηθεί και δεν έχω ανεξαρτητοποιηθεί μόνο εγώ, έχουν ανεξαρτητοποιηθεί και άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι εν ενεργεία λόγω αυτών των καταστάσεων. Δηλαδή όλοι αυτοί εμείς που εκλεγήκαμε και είχαμε δεχτεί την ψήφο των δημοτών μας και θέλαμε να τους υπηρετήσουμε, δεν μας δόθηκε ευκαιρία, κύριε Γιατζάκη, όπως περιμέναμε να μας δοθεί. Μάλιστα. Αυτός είναι και ο λόγος που έχουμε αποστασιοποιηθεί και είμαστε λίγο πιο πίσω. Αυτός είναι και ο λόγος που πάμε τώρα μπροστά και λέμε διεκδικούμε το Δήμο για αυτούς τους λόγους. Κύριε Κοκοσαλιά, έρχομαι σε εσάς, το λοιπόν, κομμάτι της πρώτα απ' όλα η εικόνα που δόθηκε δεν είναι αληθινή. Είπε δύο φορές, λέει, τη βδομάδα, κάθε μέρα περνάει και ενθυμίζω γιατί ζεις στις Αρχάνες, κυρία Γεννηδάκη, κάθε μέρα περνάει το πυρματοφόρο. Κύριε Δασκαλάκη, κάθε δεύτερη μέρα είπα, δεν είπα δύο φορές κάθε εβδομάδα. Κάθε μέρα, επιτρέψτε μου, δεν διέκοψα, άκουσα πολύ προσεκτικά όλους σας. Κάθε μέρα περνάει από τις Αρχάνες. Από κάποια χωριά μπορεί να περνάει δύο φορές τη βδομάδα, ναι. Δεν έχουν όμως τον ίδιο όγκο σκουπιδιών. Η ΚΑΔΗ δεν είναι όπως ακριβώς το λέτε. Είχαμε μια δυσλειτουργία με το θέμα της ανακύκλωσης, κύριε Δασκαλάκη, για να το ακούν και οι δημότες, γιατί μετά την απόφαση του δικαστηρίου, το προσωπικό, όπως είπε ο κύριος Γιαννετζάκης, έφυγε με απόφαση του δικαστηρίου, αναγκαστήκαμε και το τραβήξαμε στο Δήμο και αυτό έφερε μια δυσλειτουργία. Αλλά δεν θυμάμαι εγώ κάδους τέτοιου. Έχω μεγαλύτερη ευαισθησία από ό,τι λέει η κυρία Γιαννηδάκη στο κομμάτι της καθαριότητας. Δεν είπα για τα μεγάλα έργα, αυτά τα είπα στην αρχή που έχουν γίνει στο κομμάτι της καθαριότητας και με τα εργοστάσια και με το νέο χιτή που θα κάνουμε τώρα. Αναφέρθηκα μόνο στο κομμάτι της αποκομιδής, αυτή τη στιγμή που είπε η κυρία Γιαννηδάκη. Είπε επίσης, είπε ότι στο Δημαρχείο και σε κάποια άλλα μέρη, ναι, υπάρχουν κάποια κοντέινερ στο Δήμο, γιατί αποφασίσαμε να μην πηγαίνουν σε ρέματα και σε ριάκια να τα πετάνε αυτά οι άνθρωποι και μεταφέρει ο Δήμος με τα δικά του φορτηγά, μαζεύονται εκεί και ανά 2, 3, 4, 5 μέρες όσα τα μαζεύουμε ή τα μεταφέρουμε στον αδειοδοτικό μένο χώρο στο Χιτά. Δεν είναι λοιπόν ότι τα αφήνουμε εκεί τα απορρίμματα και μένουν στιβαγμένα. Όσον αφορά ότι αποστασιοποιήθηκε, πολύ καλά το έκανε. Από αυτό πιστεύει, αναφέρεται το δημοκρατικό δικαίωμα της κυρίας Γιαννηδάκη. Αλλά όταν είσαι δημοτικό σύμβουλο, έχει υποχρεώσει, κυρία Γιαννηδάκη, να βρίσκει στο δημοτικό συμβούλιο και μέσα από εκεί να λες τη γνώμη σου, την άποψή σου και να διεκδικείς όλα αυτά που σήμερα επικαλείσαι και δεν τα επικαλούσαν το προηγούμενο διάστημα. Όσον αφορά τις επιστολές, δεν θυμάμαι να μου στείλετε κάποια επιστολή που να κάτι να μην γίνεται σωστά. Μπορεί να μην γίνονται σωστά πράγματα στο Δήμο, μπορεί να μην τα κάνουμε όλα τέλεια, αλλά εσείς παρέμβαση τέτοια δεν κάνατε. Και αυτό που είπε ο κύριος Γεννηδάκης πραγματικά έχει δίκιο. Το να φύγω από το Δημοτικό Συμβούλιο όταν με έχουν ψηφίσει οι δημότες, με συγχωρείτε, δεν είναι σωστό. Μπορείτε να διαφοροποιήσετε την άποψή σας. Αυτό είναι απόλυτα θεμητό και δημοκρατικό. Αλλά εκεί κάθομαι και παλεύω εκεί μέσα, εκεί που με έχουν ορίσει οι δημότες. Τώρα θα αναγκαστώ να δώσω πάλι το λόγο στην κυρία. Να το δώσετε, γιατί δεν είπαμε εμείς. Πάλι δέχεται μια επίθεση επί προσωπικού. Καμία επίθεση. Το επίθεση εισαγωγικά. Αναφέρεσαι σε αυτήν. Την ίδια φράση, κύριε Κοκοσάλη, χρησιμοποίησα πριν από λίγο και για τον κύριο Γεννηδάκη προς εσάς, άρα θέλω να το θυμάστε αυτό. Κυρία Γιαννηδάκη. Κύριε Δασκαλάκη, προφανώς και δεν διαβάζει ο κύριος Κοκοσάλης τα email του. Γιατί αν τα διάβαζε, ίσως να μου είχε δώσει και κάποιες απαντήσεις. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, θα ήθελα να πάμε, επειδή σιγά σιγά πρέπει να πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και να υποδεχθούμε το Δήμο Μαλεβιζίου, θέλω λίγο να σταθούμε στον πρωτογενή τομέα. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από τον κύριο Κοκοσάλη για να φτάσω στον κύριο Γεννηδάκη. Παρακολουθούσα τις τελευταίες ημέρες μια σημαντική διάκριση του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων με τα μονοπάτια του Ίνου. Νομίζω ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων και ο Δήμος Νεμαίας είναι οι δύο Δήμοι που πήραν αυτή τη διάκριση. Θυμάμαι και το ρεπορτάζ στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων που ανέλυε αυτή τη διάκριση ο κύριος Χιλετζάκης. Η εξωστρέφεια του πρωτογενή τομέα είναι ζητούμενο για εσάς? Είστε μια περιοχή που βγάζει εξαιρετικά κρασιά. Πραγματικά.
είναι ένα από τους τομείς του πρωτογενούς τομέα, η εξωστρέφεια αυτή των προϊόντων μας. Είμαστε ένας αγροτικός δήμος, εκτός τα έργα που γίνονται και πρέπει να γίνουν στην περιοχή, μπορούμε να αναφερθούμε στον πρωτογενή τομέα. Ενδεικτικά αναφέρω, γιατί πρέπει να είναι σύντομη η τοποθέτησή μου, φράγμα Αρμανογείων τα δίχτυά του, φράγμα Δαμανίων τα δίχτυά του που κατασκευάζονται τώρα, το φράγμα της Πλαγιώτισσα που είναι σημαντικό έργο για την περιοχή μας και πρέπει να ολοκληρωθούν όλα αυτά τα δίχτυα. Το 24 γίνεται η έμφραξη του φράγματος. Το φράγμα του Καλαβριανού που έχουν πρόβλημα τα δίχτυα και πρέπει να διορθωθούν και θα δώσουμε, έχουμε δώσει αγώνα, αλλά δεν είναι στα χέρια του Δήμου. Αφορά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, θέλω να το καταλάβουν οι δημότες, γιατί γίνεται παράπονο γι' αυτό. Όλες αυτές οι αύξησεις των αρδευόμενων εκτάσεων, Σουμελί, Αρμανόγια, Δαμάνια και μια σειρά άλλων εκτάσεων που έχουν αρδευτεί, είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Αλλά το ερώτημά σας αφορούσε την εξωστρέφεια του Δήμου. Πραγματικά δίνουμε μεγάλη σημασία σε αυτό. Αυτή τη στιγμή, σε ένα μεγάλο χώρο που έχουμε κατασκευάσει στις Αρκάνες, στο κέντρο Δίας, που είναι ολοκληρωμένο αυτή τη στιγμή, εκεί θα στεγαστεί το δίκτυο ενοποιών. Και θα στεγάσουμε, έχουμε ζητήσει να έρθει στη συνάντηση που είχαμε, να στεγάσουμε το ευρωπαϊκό δίκτυο εκεί πέρα. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό για μας. Μην ξεχνάτε ότι η ιστορία μας και ιδίως η περιοχή Αρχάνες, Καζαντζάκι, Καταλαγάρι, Κουνάβι, τα πρώτα τα μινωικά πατητήρια, από εκεί ξεκίνησε το κρασί, πρέπει να το αναδείξουμε. Έχουμε στην περιοχή μας 13 ενοποιεία, κύριε Δασκαλάκη. 13 ενοποιεία, τα οποία αυτή τη στιγμή παράγουν ένα ποιοτικό κρασί και συνεχώς αυξάνονται. Και άλλα δύο έχουν κάνει τώρα αίτηση στην περιοχή να ανοίξουν και να δημιουργήσουν κρασί. Όλα αυτά πρέπει να τα στηρίξουμε, γιατί τα στηρίζουμε εμπράκτως. Σας λέω αυτή τη στιγμή. Στο επόμενο διάστημα μεταφέρεται στο κέντρο Δίας το δίκτυο ενοποιών της Κρήτης και ευελπιστούμε να έρθει το ευρωπαϊκό δίκτυο με τη διάκριση την οποία πήραμε στις δύο δήμους στην Ελλάδα, Νεμαία και Αρχάνες, Δήμος Αρχανών Αστερουσίων. Πρωτογενής τομέας, κυρία Γιαννιδάκη, ένα τεράστιο κεφάλαιο για τον Δήμο σας, αγροτιά, με μια εξαιρετική ενοποιία. Φαντάζομαι μέσα στο πρόγραμμά σας υπάρχει ένα σχέδιο αναβάθμισης και ανάπτυξης αυτού του τομέα. Φυσικά και υπάρχει το σχέδιο για την αγροτική ανάπτυξη και για τον πρωτογενή τομέα, στο οποίο έχουμε δώσει και μεγάλη βαρύτητα, μιας και ο Δήμος μας είναι κατεξοχήν αγροτικός και σε δεύτερη κλίμακα τουριστικός Δήμος. Μέχρι σήμερα η Δημοτική Αρχή δεν έχει στρέψει το κεφάλι όπως θα έπρεπε στον πρωτογενή τομέα. Και αυτό αποδεικνύεται τώρα με τη βράβευση των κρασιών. Ευτυχώς ο ιδιωτικός τομέας επενδύει πάνω σε αυτό, έλαβαν μέρος οι άνθρωποι στο διαγωνισμό αυτό, διακρίθηκαν και προς τιμή μας, και όλο αυτό σίγουρα μας δίνει μια όθηση προς τα πάνω. Από εκεί και πέρα, η Δημοτική Αρχή θα έπρεπε οπωσδήποτε σε 3 εκθέσεις το χρόνο να παρουσιάζει τα τοπικά προϊόντα. Όποια και είναι αυτά. Μέλι, κρασί, λάδι, όποια και είναι αυτά. Σε δεύτερη φάση, θα έπρεπε να γίνονται αγροδιατροφικές καμπάνιες από το Δήμο για να στηρίξει τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό. Το τρίτο και πολύ σημαντικό, τα φράγματα. Ναι, δεν έχουν λειτουργήσει μέχρι σήμερα. Γιατί να μην έχουν λειτουργήσει? Θα έπρεπε να πιέζεται και το Υπουργείο και η Περιφέρεια και οποιοδήποτε άλλος φορέας έχει να κάνει με τα φράγματα. Οι άνθρωποι μας δεινοπαθούν και δεν δεινοπαθούν μόνο στο θέμα της άρδρευσης, αλλά και της σύνδρευσης, που δεν έχουν καθαρό νερό, καθαρό πόσιμο νερό. Κάποια χωριά μας δεν έχουν καθαρό πόσιμο νερό και είναι βασικό αγαθό. Θα έπρεπε λοιπόν να στρέψουμε την προσοχή μας οπωσδήποτε στον πρωτογενή τομέα, γιατί πραγματικά ζούμε σε ευλογημένο τόπο και παράγουμε προϊόντα, και να οθήσουμε και τους νέους μας να ασχοληθούν με αυτό, προκειμένου να μην φεύγουν από τα χωριά μας. Μέχρι στιγμής έχουμε χάσει ήδη ένα χωριό από το Δήμο, γιατί να χαθεί δεύτερο. Μάλιστα. Κύριε Γενετζάκη, έρχομαι σε εσάς. Κύριε Δασκαλάκη, για μας εξωστρέφεια είναι κάτι διαφορετικό. Γιατί κανείς δεν μίλησε για αυτόν τον οποίο ουσιαστικά παράγει αυτή την εξωστρέφεια. Δηλαδή, δεν μπορούμε να μιλάμε για διεθνείς διαγωνισμούς, ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς, και να μην μιλήσουμε για το πώς μια δημοτική ή περιφερειακή αρχή στηρίζει τους ίδιους τους βιοπαλαιστές αγρότες, τους ίδιους τους βιοπαλαιστές κτηνοτρόφους. Και σε αυτό το κομμάτι εμείς θέλουμε να δώσουμε τη βάση και την προτεραιότητα. Δηλαδή, δεν μίλησε κανείς για το ενεργειακό κόστος, για την ακρίβεια, για το κόστος παραγωγής, το οποίο αυτή τη στιγμή, τα τελευταία χρόνια ειδικά, έχει εκτοξευτεί τόσο πολύ, που καθημερινά οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μας λένε δεν πάει άλλο. Υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική, κυβερνητική, διαχρονικά, η οποία είναι ενάντια στα συμφέροντα αυτών των ανθρώπων. Οι δημοτικές αρχές πρέπει να στηρίξουν αυτούς τους ανθρώπους
Καταρχάς, μέσα με την μείωση των τελών στο κομμάτι που μας αφορά. Κατά δεύτερο, με τις υποδομές, όπως αναφερθήκαμε πριν. Το πιο σημαντικό κομμάτι είναι ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια ποιότητα ζωής, γιατί είτε ο άλλος είναι αγρότης είτε είναι κτηνοτρόφος, με τις δυσκολίες που υπάρχει, έτσι ώστε αυτή τη στιγμή να καταφέρει να πουλήσει αξιοπρεπώς το προϊόν του. Ταυτόχρονα, χρειάζεται ένα σχολείο να πηγαίνει τα παιδιά του, ένα βρεφικό σταθμό να πηγαίνει, ένα ιατρείο περιφερειακό στελεχωμένο και ιατρικά με το υλικοτεχνικό εξοπλισμό πλήρως εξοπλισμένο. Γι' αυτά δεν θα μιλήσουμε καθόλου. Μάλιστα. Λοιπόν, δυστυχώς πρέπει να πάω στον τελευταίο κύκλο, ο οποίος θα είναι και πολύ σύντομος. Θα ξεκινήσω από εσάς, κύριε Γενετζάκη, για να καταλήξω στην κυρία Γεννηδάκη και τον κύριο Κοκοσάλη. Έχουμε μόλις 5 λεπτά ακόμα, δηλαδή από 1,5 λεπτό καθένας, γιατί οι πολίτες του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων πρέπει στις 8 Οκτωβρίου να εμπιστευτούν εσάς ως υποψήφιο δήμαρχο, αλλά και την ομάδα της Λαϊκής Εισπύρωσης. Έχετε μόλις 1,5 λεπτό. Λοιπόν, απευθυνόμαστε μαζικά σε όλο τον κόσμο που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Εισπύρωσης και στο δικό μας το Δήμο, στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, αποτελείται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν όρεξη να ασχοληθούν με τον τόπο τους, και παλιοί και νεότεροι. Έχουν όρεξη για αγώνα, είναι καθαροί άνθρωποι, αγρότες, επαγγελματίες, γυναίκες, φοιτητές, φοιτήτριες, οι οποίοι στη διαδικασία στελέχωσης του ψηφοδελτίου δεν μπήκαμε στη διαδικασία ούτε να υποσχεθούμε καρέκλες, ούτε μετέπειτα είμαστε δεσμευμένοι από κανέναν. Και ουσιαστικά αυτό που λέμε στον κόσμο είναι ότι αυτή η αγανάκτηση, αυτή η οργή που έχει αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια με τα προβλήματα που προαναφέραμε στην καθημερινότητά του, πρέπει να γίνει οργανωμένος αγώνας και συλλογική δράση. Και ο τρόπος για να γίνει αυτό, για να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα που έχουμε θέσει προηγουμένως, είναι μέσω της ενδυνάμωσης του ψηφοδελτίου της Λαϊκής Εισπύρωσης. Μάλιστα. Κυρία Γιαννηδάκη, Δήμος για όλους, γιατί πρέπει οι πολίτες στις 8 Οκτωβρίου να σας εμπιστευτούν εσάς, αλλά και την ομάδα που συμπορεύεται μαζί σας? Η ομάδα αποτελείται από ανθρώπους όλων των κοινωνικών τάξεων, όλων των μορφωτικών επιπέδων. Είναι άνθρωποι με όρεξη, με όραμα. Θέλουμε και μπορούμε να κάνουμε ένα Δήμο για όλους. Απευθύνομαι στους Δημότες Αρχανών, Αστερουσίων και Νικολάου Καζαντζάκη. Στηρίξτε μας, με συγχωρείτε. Δώστε μας την ευκαιρία να σας υπηρετήσουμε, προκειμένου να βιώνουμε και να ζούμε σε ένα Δήμο για όλους. Κύριε Κοκοσάλη, έρχομαι σε εσάς. Το ίδιο ερώτημα και σε εσάς. Όλα αυτά τα χρόνια που υπηρετήσαμε το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, μια ομάδα ανθρώπων, που αυτή τη στιγμή με το ψηφοδέλτιό μας ανανεώνεται αυτή η ομάδα, παλέψαμε καθημερινά με προβλήματα, με αντιξοότητες. Σας είπα προηγουμένως, ο Δήμος πάλεψε από πανδημίες, λοιμούς, σεισμούς, τα capital control το 2015, μην τα ξεχνάμε και αυτά. Σε δύσκολες συνθήκες παλέψαμε, σταθήκαμε όρθιοι στο Δήμο. Με μεγάλα έργα, με προσπάθεια καθημερινή να λύσουμε τα προβλήματα των δημοτών μας, ό,τι ακριβώς αντιμετωπίζαμε. Δεν αφήσαμε τίποτα στην τύχη του. Δεν τα λύσαμε όλα. Δεν τα καταφέραμε παντού. Δεν είμαστε άλλωστε θεοί, αυτό που έχω πει πολλές φορές και το λέω και στις συναντήσεις με τους ανθρώπους. Αλλά ο αγώνας μας είναι καθημερινός, βασανιστικός, αλλά καθημερινός. Με αυτή τη λογική, με σχέδιο, με όραμα, με όρεξη για δουλειά, με μια καλή ομάδα ανθρώπων, θεωρούμε ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στα προβλήματα του Δήμου μας. Γι' αυτό το λόγο, κύριε Δασκαλάκη, αγαπητοί δημότες, ζητάμε και την ψήφωση στις 8 το Οκτώβρη, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε ξανά τον τόπο μας, όπως το έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Και είμαι σίγουρος ότι θα μας τιμήσετε με την ψήφο σας στις 8 το Οκτώβρη. Λοιπόν, ήταν οι τρεις υποψήφοι δήμαρχοι για τον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Ο κύριος Μανώλης Κοκοσάλης με τον Συνδυασμό Πολιτών Αυτοδιοίκηση Κοινή Πορεία, η κυρία Χρυσούλα Γιαννηδάκη με τον Συνδυασμό Δήμος για Όλους και ο κύριος Γιώργος Γενετζάκης με τον Συνδυασμό της Λαϊκής Εισπύρωσης. Μία κυρία και δύο κύριοι διεκδικούν τη δική σας ψήφο την Κυριακή 8 Οκτωβρίου. Εσείς, φίλοι από τις Αρχάνες και τα Αστερούσια, έχετε τη δύναμη να επιλέξετε και να αποφασίσετε για την επόμενη αυτοδιοικητική πενταετία.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ. Σας ευχαριστούμε. Εμείς θα πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και οι υποψήφοι δήμαρχοι Αρχανών Αστερουσίων θα δώσουν τη σκητάλη στους υποψήφιους δημάρχους από το Μαλεβίζι.